Μονόδρομος από τη Λύη νίκη για την ομάδα των Τρικάλων στη Σαββατιάτικη αναμέτρηση με τον Περικό. Τα Τρίκαλα έχουν μείνει πίσω βαθμολογικά και θα πρέπει να πάρουν το τρίποντο ώστε να αντιμετωπίσουν με μεγαλύτερη αισιοδοξία τη συνέχεια του πρωταθλήματος. Στη σημερινή προκαθορισμένη συνέντευξη τύπου για το παιχνίδι με τον Περικό, ο Γιώργος Μπένος μίλησε για την κακή αγωνιστική κατάσταση της Κυριακής, δεν έκρυψε την αισιοδοξία του για το παιχνίδι του Σαββάτου και στέλνει το μήνυμα στον κόσμο της ομάδας. Ήταν μια δύσκολη εβδομάδα για μας αρχής γενομένης από το παιχνίδι της Κυριακής που μας πέρασε από τον Αγροτικό Αστέρα που είχαμε ένα κακό παιχνίδι. Εντοπίσαμε τα λάθη της κακής μας απόδοσης μέσα στην εβδομάδα, δουλεύουμε πάνω σε αυτά και θα πάμε το Σάββατο με μοναδικό μας γνώμονα να κερδίσουμε το παιχνίδι. Πιστεύω πως θα είμαστε στην καλύτερη δυνατή κατάσταση. Οι ποδοσφαιριστές προσπαθούν πάρα πολύ και δίνουν τον καλύτερό τους σε αυτό μέχρι και τώρα. Είχαμε μια κακή εμφάνιση και κατά γενική ομολογία συμβαίνουν αυτές οι κακές εμφανίσεις μετά από κάποιο συνεχόμενο σερί παιχνιδιών. Σε μια προσπάθεια να γύρουν τον κόσμο και γενικότερα τους φιλάθλους για το παιχνίδι του Σαββάτου, το δεύτερο και το τρίτο δημοτικό σχολείο θα επισκεφθούν το πρωί της Παρασκευής παίκτες του ΑΟ Τρίκαλα. Όπως και στο περασμένο εντός έδρας παιχνίδι, έτσι και τώρα οι παίκτες του ΑΟ θα επισκεφθούν σχολεία των Τρικάλων και θα μοιράσουν προσκλήσεις για το παιχνίδι με τον Περικό αλλά και αυτόγραφα. Το πρωί της Παρασκευής σειρά έχουν το δεύτερο και τρίτο δημοτικό σχολείο.